Καλησπέρα στον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μιχελή. Και εγώ για την πρόσκληση για μια ακόμα φορά σας. Να είστε καλά. Καταρχήν θέλω το μήνυμά σας για τις πανελλήνιες που ξεκινούν. Ψυχραιμία, νυφάλιο κλίμα και ήρεμο και θα αποδώσουν με αυτά τα δεδομένα τα παιδιά το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Η ένταση στο σπίτι, η αγωνία και οδηγεί στο να μην αποδίδουν το μέγιστο. Καλή επιτυχία σε όλους. Αν και η επιτυχία στις πανελλήνιες δεν είναι η μοναδική επιτυχία στη ζωή. Άλλες είναι. Επομένως, να μην το κάνουμε κέραιο ζήτημα. Είναι το πρώτο βήμα. Θα έχουμε πάντως, σωστά πολλά. Άμα ετοιμάζεστε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσα χρόνια. Σωστά. Και τώρα που το λέτε αυτό, θα τους ακούγεται και λίγο περίεργο. Αυτή την περίοδο, αυτό θεωρούν το πιο σημαντικό. Σωστά. Κάθε φορά ο καθένας επικεντρώνει σε αυτό. Αλλά αν κάποια στιγμή μου δώσετε. Και επειδή ευκαιρία... τουλάχιστον αυτοί που έχουν στόχους επικεντρώνονται σε αυτό το στόχο για τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Τουλάχιστον τα τελευταία που, έτσι είναι. Που κλειδώνει είναι ο στόχος. Και εμείς το ίδιο κάναμε, αγαπητοί φίλοι, αλλά αν μου δώσετε την ευκαιρία κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Να απεμπλέξουμε από το υπερβολικό άγχος τα παιδιά, ώστε η απόδοσή τους να είναι η μέγιστη και η μετέπειτα πορεία τους η καλύτερη δυνατή. Ας σταματήσω σε αυτό. Μην... Εσείς τι προετοιμασία έχετε κάνει τώρα στην κυβέρνηση? Πάμε τώρα για την άλλη προετοιμασία. Για τον άλλο στόχο. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται. Εννοείται. Και είναι πολλά τα κόκκινα ή τα πορτοκαλί σήματα, κύριε Μιχελή. Ναι. Με το δούνου του, φτάσαμε... με την ποσοτική χαλάρωση, τα λέω πολύ σύντομα, και το χρέος. Γιατί αν δεν πάρουμε χρέος, δεν παίρνουμε και ποσοτική χαλάρωση. Φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο. Για να δούμε πού φτάσαμε, πρέπει πάντα να βλέπουμε και την πορεία μας. Τον Γενάρη-Φλεβάρη του 2015 είχαμε απέναντί μας όλους και εμείς μόνοι μας. Ό,τι και αν λέγαμε, που εγώ θα κάνω και την αυτοκριτική μας, πιθανώς σε υπερθετικό βαθμό ή αν θέλετε σε βαθμό που έφυγε τους Ευρωπαίους εταίρους, θεωρούνταν ακραίο, θεωρούνταν η χώρα μας από δεπομπαίο στράγος και μας αντιμετώπισαν με εκείνα τα περίφημα όλοι απέναντι, εμείς μόνοι μας. Σήμερα τα δεδομένα μέσα από μια συνεχή προσπάθεια του Πρωθυπουργού χτισήματος συμμαχιών και αξιοποίησης των ρηγμάτων που υπάρχουν μεταξύ των εταίρων, είμαστε εμείς με όλους τους συμμάχους και ο κύριος Σόιμπλε με την πολιτική του που είναι σκληρή, δυναμική, πιθανώς και να επιβάλλεται, είναι μόνος του. Αυτό πάμε να αξιοποιήσουμε. Εμείς από την πλευρά μας ως χώρα, ως κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει θέσει το εξής ζήτημα. Τα προαπαιτούμενα που μας θέσατε τα έχουμε όλα ικανοποιήσει, αυτό το αποδέχονται όλοι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να λήξει μόνο το θέμα της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά ένα ενιαίο πακέτο, μια πορεία, ένας οδικός χάρτης όπως το λένε. Κύριε Μιχελή, είναι και δική σας άποψη. Και... Το ρώτησα χθες τον Υπουργό, τον κύριο Παπαδημητρίου, και με διόρθωσε. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Λέω, είμαστε από τη μια πλευρά εμείς και από την άλλη έχουμε τους δανειστές. Και μου λέει, όχι τους δανειστές, έχουμε το Σόιμπλε απέναντι μας. Ναι. Δηλαδή, είναι και δική σας άποψη στο σύνολο ότι απέναντι είναι ο Σόιμπλε και δεν είναι πλέον ολόκληρη η Ευρώπη. Και επιτίθεται και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα ή μάλλον στην κυβέρνηση, κύριε Μιχελή. Σας ακούμε. Αγαπητή φίλη Γιώργο Γιάννη, να πω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια. Βεβαίως. Έχει σημασία η άποψη ενός επαρχιώτη βουλευτή όσο εμπειρία και αν έχει. Θέλω να βεβαίως πω, μεγαλύτερη σημασία αξία, για βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει μεγάλη άποψη. Αλλιώς δεν θα σκαλούσα τώρα. Άρα σας ευχαριστώ, αλλά ξέρετε γιατί μιλώ έτσι πολύ σεμνά και ταπεινά. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ιδιαίτερη σημασία έχει τα αντικειμενικά δεδομένα. Γιατί στη χώρα μας εκτιμώ πως θα τέλει. Από την ομάδα Μπετών. Ναι, αυτό ισχύει, αλλά επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Οπότε αφήστε τα υπόλοιπα. Στη χώρα μας εκτιμώ. Θέλω να σας παρακαλέσω ότι ξέρετε ότι σας εκτιμούμε πολύ, αλλά αυτό. Είστε από την ομάδα Μπετών. Yeah. Αν τραβήξεις έναν από την ομάδα Μπετών, αρχίζουν τα ρήγματα. Yeah. Και επειδή εσείς δεν είστε από αυτή την κατηγορία, είστε από την ομάδα Μπετών, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε κι εσείς ότι είμαστε, δηλαδή εμείς, yeah, από τη μια τα πλευρά, δεδομένα, μαζί λοιπόν με περισσότερους Ευρωπαίους από τις υπόλοιπες διαπραγματευτικές προσπάθειες, και yeah, στην άλλη, ο σκληρός Σόιμπλε, ο οποίος, και ο κύριος Παπαδημητρίου είπε, έχει μπροστά του τις γερμανικές εκλογές. Σωστά. Διαφορετικά, μπορεί να έχει και άλλη στάση. Έτσι είναι, γιατί όχι επειδή εγώ έτσι νομίζω, επειδή τα δεδομένα έτσι καταγράφονται. Ναι, ναι, ναι. Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Ο κύριος Παπαδημητρίου δεν είναι ένας πτυχιούχος, να μην πω κανένα πανεπιστήμιο της Ελλάδας και παρεξηγηθώ, είναι του Ινστιτούτου Λεβί των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή η δεξαμενή σκέψη, η οικονομική σκέψη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον εαυτό του κυρίως οικονομολόγο και τεχνοκράτη και δευτερευόντως πολιτικό. Έτσι είναι λοιπόν. Άρα αυτή τη στιγμή... Τον τιμά άλλωστε και ο Αμερικανός πρέσβης, το έχω πει πολλές φορές.
Βεβαίως. Όταν ο Αμερικανός πρέσβης στη συνέντευξή του λέει: εγώ θα πάρω τον Παπαδημητρίου και θα πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες για επενδύσεις όταν τελειώσετε εσείς αυτή τη διαδικασία εδώ. Άρα υπάρχει αποδοχή. Ναι. Και του Αμερικανικού συστήματος. Μα είναι γνωστός 50 χρόνια εκεί. Να πω και εγώ κάτι άλλο τώρα, επειδή έχω επικαλεστεί, το ξέρω Γιάννης πολύ καλά. Επικαλούμε τη συνέντευξη του Αμερικανού πρέσβη πολύ συχνά στις πολιτικές κουβέντες τώρα τελευταία, γιατί θέλω να δείξω τι θέση έχουν οι δυνατοί πάνω σε αυτό το παιχνίδι ακριβώς, που παίζεται. Ακριβώς. Θέλω να θυμίσω εδώ, για να ξέρουν οι τηλεθεατές, ότι όταν λέω ο Αμερικανός πρέσβης, δεν είναι οποιοδήποτε Αμερικανός πρέσβης ο συγκεκριμένος. Ο Τζέφρι Πάιατ είναι ο Αμερικανός πρέσβης που τοποθετήθηκε πριν από λίγους μήνες εδώ, ερχόμενος από την κρίση της Τσετσενίας στην Ουκρανία. Δεν είναι οποιοδήποτε πολιτικός διπλωμάτης. Ακριβώς. Είναι ο άνθρωπος που ξέρει να χειρίζεται κρίσης. Υψηλού επίπεδου κρίσης παγκόσμιας εμβέλειας. Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή μια τέτοια κρίση... Όταν στην Κρυμαία Ανατολική... γίνονταν ο μεγάλος χαμός... Εκεί πρέσβης ήταν ο σημερινός πρέσβης των Αμερικανών εδώ. Ναι, και δεν τον έστειλαν. Κλείνω την παρένθεση για να ξέρουμε για ποιον μιλάμε. Ναι, για να επανέλθουμε στο ζητούμενο. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Τι θα κάνουν οι Αμερικανοί με το Δουνουτού. Γιατί αυτοί φαίνονται να χτυπιούνται με τον δυνατό Σόιμπλε για το αν θα μπουν ή δεν θα μπουν στο πρόγραμμα, αν θα μπουν ως τεχνικοί σύμβουλοι, αν θα μπουν χωρίς λεφτά. Όλοι οι Ευρωπαίοι λένε θα βάλετε, η δόση θα την πάρετε τη δόση, λέει. 20 από τα 140 προαπαιτούμενα μένουν. Τα τελειώνετε και τη δόση την παίρνετε. Αλλά άμα δεν μπει το ταμείο, πώς θα την πάρουμε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Το πολιτικό ζήτημα είναι αυτό που λέμε και είπε και ο κύριος Παπαδημητρίου. Ποιο δηλαδή, εάν και κατά πόσον η δόση που θα δοθεί, δηλαδή το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης που έχει επιστέγασμα, πάρτε τη δόση, θα συνδεθεί και με μία απόφαση απομείωσης του χρέους και ποσοτικής χαλάρωσης, αυτό που θα αφήσει ένα στενό έστω διάδρομο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, γιατί αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας είναι ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, και έχω μερικά στοιχεία εδώ από την τελευταία συζήτηση του ΣΕΒ, να σας διαβάσω τι σχολιάζουν αυτοί. Με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της χώρας με συνεχείς δόσεις και ελαφρύνσεις στις αποδόσεις των δόσεων. Το πρόβλημα της χώρας θα λυθεί με ανάπτυξη. Εκεί είναι το ζητούμενο. Κανείς στο Κοινοβούλιο δεν αρνείται την ανάπτυξη. Το ζητούμενο είναι πώς τη βλέπει ο καθένας από την πλευρά του. Και το δεύτερο ζητούμενο είναι ως απάντηση στο ερώτημα των απλών Ελλήνων πολιτών, το ορθολογικό ερώτημα. Γιατί ρε παιδιά, αφού όλοι θέλετε ανάπτυξη, δεν πάτε όλοι μαζί? Το ζητούμενο είναι ποιοι με ποιους, γιατί έχουν ανοίξει και άλλου είδους ζητήματα, όπως πού καταχράστηκαν τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ στην υγεία, ποιος είχε τις ευθύνες για αυτές, και ανακύπτει εξ αυτού το ερώτημα, μπορούμε να πάμε με αυτούς, ή μήπως αυτοί που θα έρθουν για οποιασδήποτε συνεργασίες κλείσουν αυτά τα ζητήματα, που να τα κλείσουμε αυτά, άστα στην άκρη και πάμε από εδώ και μπρος. Τώρα, για μιας και το λέτε, και να το κάνω λίγο πιο γενικό, ο Πρωθυπουργός που λέγεται ότι ζητά ίσως πολιτική συνένεση για πολλά ζητήματα, ναι. Κύριε Μιχελή. Σωστά λέτε. Η γνώμη μου είναι έτσι, εγώ ήμουν από αυτούς. Και πολλοί που λένε ότι θέλετε να βάλετε στο κάδρο και την αντιπολίτευση για ζητήματα που εσείς χειριστήκατε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν το ασπάζεστε. Καταρχήν, πάντα η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη για ζητήματα που χειρίζεται. Δεύτερον, εάν μπούμε σε μία λογική να βάζω ένα στο κάδρο τον άλλον για να το υπερίπτει ευθύνες, είναι λανθασμένο και όλοι έχουν την πολιτική εμπειρία να μην μπαίνουν. Πρέπει όμως να μπούμε σε μία λογική που εγώ στο κανάλι σας και από την αρχή έχω πει ότι το δύσκολο πρόβλημα της χώρας που βρίσκεται η χώρα τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να το λύσει ένα κόμμα μόνο του, έστω και αν πάρει την οριακή πλειοψηφία του 51%. Είναι δυσεπίλητο, είναι βαρύ, είναι μακροχρόνιο. Άρα, οι όποιες συνενέσεις θα έχουν λογική, η κυβέρνηση προτείνει, η αντιπολίτευση αποδέχεται εν μέρη κριτικά ή όχι, η κυβέρνηση υλοποιεί και έχει και την πολιτική ευθύνη της υλοποίησης. Για παράδειγμα, σήμερα, εάν όλοι συμφωνούμε στην εκτίμηση ότι απέναντί μας έχουμε την σκληρή πολιτική γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών που εκφράζεται από τον κύριο Σόιμπλε, θα πρέπει στο ελληνικό κοινοβούλιο να πούμε ότι πράγματι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα του χρέους και το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης.
να το πει και η αντιπολίτευση. Και αυτό δεν είναι συνένεση στην συνολική πολιτική της κυβέρνησης. Την κριτική της μπορεί να την κάνει. Εάν η αντιπολίτευση σε αυτό σιωπά ή καταψηφίζει μέτρα που εμείς τα χαρακτηρίσαμε αντίμετρα και μπήκε αυτός ο αδόκιμος, κατά τη γνώμη μου, όρος, στην λογική όλα δικά σου και κάνει ό,τι νομίζεις, δεν βοηθάει στην επίλυση του προβλήματος. Αυτού του είδους τη συνένεση εγώ επικαλούμε και νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει μια πολιτική κουλτούρα από εδώ και μπρος. Γιατί αν θέλετε να κάνουμε και την κριτική μας, στο παρελθόν από το 1974 έως και πριν από λίγο δεν υπήρχε. Όλα μαύρα, όλα άσπρα. Αυτό οδήγησε σε πολλώσεις, οδήγησε σε στρεβλώσεις στη λειτουργία του δημοσίου κλπ. Κύριε Μιχαλή, να μην επικαλούμε. Επί της ουσίας, μάλιστα. Πιστεύετε ότι παρά τα προβλήματα στις 15 ή στις 22 θα έχουμε κάποια λύση ή θα κρεμάσει η ιστορία για μετά τις γερμανικές εκλογές? Πιστεύω ότι θα έχουμε λύση και πιστεύω ότι αυτό που ψάχνουν να βρουν τώρα... Σας θυμίζω ότι έχουμε τρία όχι πλέον. Όχι στο χρέος. Μιλάτε... Όχι στην ποσοτική χαλάρωση. Όχι στην εμπλοκή του Δουνουτού αυτή τη στιγμή. Από την πλευρά της σκληρή που έχει τον κύριο Σόιμπλε. Από την άλλη πλευρά, βέβαια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει λύση, μπορεί να μην ικανοποιεί απόλυτα την ελληνική πλευρά. Θα πρέπει, δεν μάλλον... σας προβοκάρω, απλά θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε με τη γραβάτα και τώρα λέει να μην φύγω μπορεί με φέση. Να μην φοράω γραβάτα, αλλά να μην φύγω και με φέση. Αλλά δεν θέλω και φέση. Ναι. Σωστά λέει, κατά τη γνώμη μου. Ναι, όχι, πάντα, θέλω να πω ότι πάντα... ο Πρωθυπουργός το λέει. Δεν σας προβοκάρω. Μιλούν για μερική αναδίπλωση, ναι, με λίγα λόγια. Δεν είναι πάντα αναδίπλωση. Είναι η αισιοδοξία της βούλησης που υπάρχει στην αρχή, που πολλές φορές μπορεί να μην ακολουθείτε από την απεσιοδοξία της όμερης σκέψης. Τα έχετε γευτεί όμως δύο χρόνια. Άρα το φέση δεν αποκλείεται. Εκτιμώ είπε, θέλω να φύγω, θέλω να φύγω χωρίς φέση. Δεν είναι σίγουρος, κοιτάξτε, ότι δεν θα έχει φέση. Κύριε Στεργιόπουλε, στην πολιτική και κυρίως όταν είμαστε σε ένα στάδιο διαπραγματεύσεων, ποτέ δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα, αλλά πρέπει να προβάλλουμε αυτό που εμείς επιζητούμε. Γιατί πάρα πολλοί, ας πούμε, συμπολίτες μας λένε δεύτερο σχέδιο, τρίτο σχέδιο έχετε. Δεν το ρίχνει. Το λέω, κύριε Μιχελή, για να πάμε στην ουσία, το λέω, ναι, γρήγορα. Ουσία, δεν, λοιπόν, γίνεται συνεχώς να λέμε κάτι το οποίο δεν θα γίνει και μετά να τα αλλάζουμε. Φαίνεται λίγο άσχημο στον κόσμο. Όχι. Δηλαδή... Το λέμε γιατί είναι ο στόχος μας. Εντάξει. Βάλατε όμως στόχο το χρέος, κύριε Μιχελή. Το έχω πει και με άλλους συνομιλητές. Το βάζουμε με τον Γιώργο ότι ίσως διαλέξατε κακή περίοδο πριν τις γερμανικές εκλογές να σηκώσετε το θέμα του χρέους. Εκτιμούσαμε... Με έναν Σόιμπλε που ξέρετε ποιος είναι και συμπεριφέρεται. Ή, συμπληρώνω το Γιάννη, κάποιοι μεθόδευσαν, έτσι, να φτάσουμε στο παραπέντε για να υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα δίπλα. Αυτοί κάποιοι προφανώς δεν είναι από την ελληνική πλευρά. Προφανώς δεν είναι η κυβέρνηση τώρα. Λέω, κάποιοι μεθόδευσαν. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να πω τούτο. Εάν στο θέμα του χρέους που εμείς το βάζαμε και ως αντιπολίτευση που λέγαμε ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο και ο κύριος Σαμαράς έλεγε είναι βιώσιμο, αυτό για να γίνει κατανοητό στον κόσμο σημαίνει ότι βιώσιμο μπορούμε να πληρώνουμε ό,τι χρωστάμε. Εμείς λέγαμε δεν μπορούμε. Είναι μεγάλη η δόση και θα πρέπει να εξαντληθεί πλήρως ο κόσμος. Άρα δεν μπορούμε και πρέπει να μας κάνουν ρυθμίσεις για να γίνει βιώσιμο. Αν σε αυτό συμπλέαν και η αντιπολίτευση, χωρίς καμιά άλλη συμφωνία οτιδήποτε, έχω την αίσθηση ότι θα ήμασταν καλύτερα. Τώρα, το ποιοι μας οδήγησαν έως εδώ, στο να καθυστερήσουμε... Όχι, όχι, έχουμε λίγο τηλεοπτικό χρόνο, θέλω να τον αξιοποιήσω για να κλείσουμε θετικά. Χθες είχαμε εδώ τον αρμόδιο υπουργό για το αντικείμενο που ψάχνει όλη η Ελλάδα, για την ανάπτυξη. Και εγώ θεωρώ δεδομένο ότι η κυβέρνηση, με τις εξελίξεις όπως τρέχουν, θεωρεί ότι κάποια στιγμή εμείς ως χώρα κάτι θα πάρουμε στο τέλος. Σωστά. Διαφορετικά, δεν θα είχε δώσει εντολή ο Πρωθυπουργός να βγουν οι υπουργοί στην περιφέρεια να σχεδιαστεί η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ώστε να παρουσιαστεί μετά νομόνομο, όπως μας είπε ο κ. Παπαδημητρίου χθες, κάτι θα πάρουμε τέλος πάντων, έτσι. Έτσι είναι. Ρεαλιστικά, γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο θεωρίες στους τηλεθεατές που μας ακούν, πρέπει να μιλήσουμε και πρακτικά. Αν λοιπόν πάρουμε όσα καλά πάρουμε σε αυτή τη διαδικασία, 15-22, σε τι μπορεί να προσβλέπει άμεσα ο πολίτης, ο οποίος βλέπει και τον Υπουργό Ανάπτυξης να είναι έξω στην ύπαιθρο και να λέει, έλα τώρα πείτε μου τι θέλετε να καταρτήσουμε το σχέδιο για να πάμε στην επόμενη μέρα. Το πρώτο βήμα είναι αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας. Το δεύτερο βήμα είναι μέσα από μικρά αναπτυξιακά έργα. Το δεύτερο βήμα είναι κάποια μικρή αύξηση της κατανάλωσης που θα λειτουργήσει υπό την υποδόση αγορά, που θα μειώσει σταδιακά, ο στόχος που είπε χθες ο Υπουργός ήταν σε ένα βάθος χρόνου, όχι πολύ μεγάλο βάθος, να μειωθεί η ανεργία στο 10%.
Αυτά είναι τα πολύ δύσκολα. Το να επανέλθουμε στις συντάξεις και στους μισθούς πρώτου 9, κανείς δεν μπορεί να το θεωρεί ρεαλιστικό στόχο. Επιτρέψτε μου στον λίγο χρόνο να σας διαβάσω τι εκτιμά στο πρόσφατο δελτίο του της τελευταίας εβδομάδας ο ΣΕΒ ύστερα από την προχθεσινή, νομίζω ήταν, συνάντησή του. Λέει, σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις, η καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης φαίνεται ότι επηρεάζει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Αυτό προκύπτει από την πορεία του δίκτυου οικονομικού κλίματος, ο οποίος τον Μάιο του 2017 υποχώρησε από τις 94,9 στις 93,2 μονάδες, επιστρέφοντας στο επίπεδο του Μαρτίου του 2017. Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μέσα σε ένα κλίμα τρομολαγνίας και τρομοκρατίας από πολλά κανάλια. Και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε. Θετική επίσης είναι η εικόνα των λιανικών πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2017 με το δίκτυο του όγκου πωλήσεων πλην των καμφρίων. Μην το ανοίγουμε περισσότερο, κύριε Μιχαήλ. Πείτε το. Άρα, απλά να κάνουμε ακόμα και τον επίλογο. Ο σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών, ναι, που μετρά με τη δική του αυστηρότητα και ακρίβεια, διαπιστώνει δείγματα μερικής ανάπτυξης, παρόλο που δεν έχει κλείσει το επίδικο ζήτημα της 15ης ή 22ης. Άρα λέτε ότι αν κλείσουν όλα αυτά, προφανώς σημαίνει... θα είναι καλύτερα. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Θα είναι εγώ θέλω να κλείσω καλύτερα. Με αυτό μόνο. Ο Μοσκοβισή σε συνέντευξη που έδωσε στην γαλλική εφημερίδα Λέκο, η ηχό δηλαδή ηχό, ουσιαστικά στη Γαλλία, είπε ότι αν δεν λύσουμε τον θέμα, το τεράστιο ζήτημα των αποκλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έχουμε μέχρι και εσωτερικά αντάρτικα. Αντιλαμβάνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Βορράς λειτουργεί σε βάρος του Ευρωπαϊκού Νότου και μιλάει για τις εσωτερικές αποκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς αναφέρεται και με φόντο στο ελληνικό ζήτημα, βλέποντας την σκληρή στάση που κρατά πλέον η Γερμανία, αλλά όλα αυτά εν ώψη εκλογών στη Γερμανία. Ίσως να είχαν και αυτοί πολύ διαφορετική άποψη αν είχαν εξασφαλίσει τις εκλογές η Μέρκελ με το Σόιμπλε. Δημιουργήσαν μόνοι τους τέτοια αντίληψη στο γερμανό πολίτη που ναι, τώρα αλλά δεν μπορούν να υποχωρήσουν. Επιτρέψαμε και εμείς να φτάσει το ζήτημα στο παραπέντε. Έχω την αίσθηση ότι δεν ήταν δική μας ευθύνη. Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν ευθύνη δική μας. Αλλά δεν το αναδείξαμε έτσι όπως έπρεπε. Δηλαδή, δεν είπαμε από την αρχή, μη μας πάτε προεκλογικά στις γερμανικές εκλογές για να μας πείτε μετά ότι έχετε κολλήματα γιατί δεν μπορείτε να ζητάτε να δώσετε σε εμάς αυτά που πρέπει, αυτά που δικαιούμαστε. Και πώς θα τα παρουσιάσετε εσείς στο γερμανικό λαό. Δεν το είπαμε ποτέ έτσι. Γι' αυτό το λέω. Έχω την αίσθηση ότι προς το εξωτερικό το λέμε. Εδώ δεν καλλιεργήσαμε τέτοια αντίληψη ώστε να δημιουργήσουμε συνενέσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Μιχαήλ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε Μιχαήλ.